Λοιπόν, coach, κάναμε τα εύκολα δύσκολα. Έχασαμε στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολλές ευκαιρίες. Και στο τέλος, Διάκη, με ένα γκολ που δεν έπρεπε να μπει. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλήθεια είναι, άμα είναι κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι και δει το τελικό αποτέλεσμα το 2-1, θα θεωρήσει ότι έχει γίνει ντέρμπι, μάχη. Αλλά αν δει αποστασιοποιημένα και όλες ευκαιρίες και την εικόνα του αγώνα, το μάτς ήταν πραγματικά για μια πολύ εύκολη νίκη, ειδικά μετά το 2-0. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί ήταν λογικό. Ο Πανηλιακός πήρε μέτρα στο γήπεδο, ρίσκαρε, άφησε χώρους, γιατί λογικό ήταν, τα παιδιά βγήκανε μπροστά όλα για όλα, βρήκαν πολλούς χώρους για να κάνουμε ένα 3-0, είτε από επιπολαιότητα, είτε από κούραση, είτε από ανικανότητα, είτε από ικανότητα του αντιπάλου, πείτε το όπως θέλετε. Και ξαφνικά ήρθε ένα κρύο γκολ που το είδατε πάνω στην πώς θα το λέγα, εκεί που είχαμε ηρεμήσει και θεωρούσαμε το μάτς τελείωσε. Και αυτό το δείγμα, να είστε σίγουροι ότι θα το διορθώσουμε, γιατί πραγματικά είναι επειδή έχουμε πολύ νεανική ομάδα. Είναι παιδιά που εύκολα ενθουσιάζονται. Με το 2-0 θεώρησαν ότι τέλειωσε το μάτς και μετά προσπαθούσαν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Αυτό είναι λογικό, το ξέρουμε, το παλεύουμε κάθε μέρα να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Και ξαφνικά, χωρίς να μας κάνει ευκαιρία μετά βέβαια καμία ο Πανηλιακός, αλλά είναι, ζούσαμε μέσα στο άγχος μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Αλήθεια είναι αυτό. Για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια, αυτό που έχουμε πει, δεν αλλάζει κάτι. Κάθε Κυριακή θα σας λέω τα ίδια. Εγώ για αυτή την ομάδα, δηλαδή, η λέξη χαρούμενος είναι μικρή. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρουμε πόσοι μας πίστευαν από το καλοκαίρι, είτε μέσα κοντά ή έξω από την ομάδα. Τους έχουμε διαψεύσει όλους. Τα παιδιά αξίζουν 1000 μπράβο πάνω από όλα αυτοί και μετά το team, η διοίκηση και ο κόσμος μας στηρίζει. Έχουν κάνει μια συγκλονιστική προσπάθεια 5 μήνες. 6 μέρες είμαστε στο γήπεδο στο κόκκινο και είδατε ότι το γήπεδο μας τα έχει δώσει πίσω. Από εκεί και πέρα θα ηρεμήσουμε, να κάνουμε καλές γιορτές με ηρεμία, να φορτώσουμε τις μπαταρίες μας, να ετοιμαστούμε και να έχουμε υγεία από το Θεό για να πάμε, όπως τελειώσαμε τον πρώτο γύρο, να συνεχίσουμε και το δεύτερο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές να έχει με υγεία.